Καμία αύξηση τιμής και καμία έλλειψη προϊόντος. Δεν αναμένεται να δούμε τους επόμενους μήνες τα οπωροκυπευτικά λόγω των μεγάλων πλημμυρών στην Θεσσαλία, και αυτό γιατί από εδώ και στο εξής όλες οι λαχαναγορές προμηθεύονται φρούτα και λαχανικά από την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Οπωροπολών Στεγασμένου Εμπορίου, κύριο Βασίλη Αγιάνογλου, πως το επόμενο διάστημα δεν θα πρέπει να δούμε σε καμία των περιπτώσεων ούτε ελλείψεις, ούτε όμως και εξωφρενικές τιμές. Ότι τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο, είναι σοβαρά, αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η εποχή η οποία τροφοδοτούσε ο Θεσσαλικός κάμπος το υπόλοιπο κομμάτι της Ελλάδας έχει τελειώσει. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο τα οποία μαζεύουν τα τελευταία κυπευτικά τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, όπως ακούω, αύξηση τιμών ή κάτι σε έλλειψη. Και αυτό θα γίνει γιατί από εδώ και πέρα η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, τροφοδοτείται από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και βγάζει και παραγάγει ακόμα η Βόρειος Ελλάδα, όχι όμως η Θεσσαλία. Αυτό. Και από αλλαγή στις τιμές δηλαδή δεν θα έχουμε αγκουράκια, ντομάτες τα λοιπά, όλα αυτά τώρα βγαίνουν. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθουν από την Κρήτη, όπως σας είπα, σε κανένα 20 ημέρο το πολύ, και η Πελοπόννησος. Αυτοί οι δύο είναι οι κύριοι τροφοδότες στα οπωροκυπευτικά. Και κάποια κομμάτια από τη Βόρειο Ελλάδα τα οποία έχουν θερμοκήπια και μπορούν και τροφοδοτούν τα οπωροπολία, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνει ο καταναλωτής, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ούτε σε έλλειψη είδους, ούτε σε αύξηση τιμών, διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Το επόμενο καλοκαίρι όντως μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, καθώς τα χωράφια των παραγωγών της Θεσσαλίας δεν φαίνεται πως θα είναι ικανά να σπαρθούν για να προσφέρουν στην παραγωγή της χώρας. Αυτά που δεν κατάφεραν να μαζευτούν μέχρι τώρα και καταστράφηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι τα αχλάδια, ενώ κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τι θα γίνει με τον Βόλο και τα μήλα, τα οποία βρίσκονται ακόμη πάνω στα δέντρα. Περνώντας ο χειμώνας, εκεί δεν μπορώ να ξέρω, γιατί ακούω ότι η γη η οποία έχει φορτωθεί με τόσο πολύ νερό θέλει 2 και 3 χρόνια για να επανέλθει. Δεν μπορώ, δεν ξέρω από γη. Αυτά τα ξέρουν οι γεωπόνοι και οι ειδικοί. Όντως εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Όντως το επόμενο καλοκαίρι το 24 μπορεί να έχουμε κάποιες ελλείψεις. Εύχομαι να μην συμβεί. Τι ερχόταν από Θεσσαλία δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, από τη Θεσσαλία είχαμε τα αχλάδια. Είχαμε τα οποία λένε ότι δεν μαζεύτηκαν. Είχαμε τις ντομάτες τις βιομηχανικές αυτές οι οποίες εδώ στις Σέρρες φέτος δεν μπόρεσαν οι δικοί μας να έχουν άφθονη παραγωγή, οπότε φέρναμε από εκεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει έλλειψη. Τώρα, εάν το επόμενο καλοκαίρι δεν μπορέσουν τη γη να την κάνουν έτσι ώστε να τη διορθώσουν για να παραγάγει κάποια πράγματα, τότε όντως θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, ο Βόλος τι θα κάνει με τα μήλα, γιατί και αυτό το ακούω. Ναι, εκεί πραγματικά είχαν ένα πρόβλημα στο να φτάσουν μέχρι τις μηλιές. Δεν ξέρω, εύχομαι οι άνθρωποι να τελειώσει γρήγορα αυτή η ταλαιπωρία τους, όχι μόνο η οικογενειακή τους με τα σπίτια τους, αλλά και στην παραγωγή τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, διότι τα πράγματα από ό,τι ακούμε και βλέπουμε είναι πάρα πολύ δύσκολα.